Go. Γεια σας. Είμαστε στα τέλη του Μάη και η ζέστα είναι πάρα πολύ υψηλή για την εποχή. Προβλέπεται ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα? Ένα που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να επιλέξουμε ποικιλίες που να μην έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό. Αυτό είναι ένα πρώτο στάδιο πριν ξεκινήσουμε την καλλιέργειά μας. Το άλλο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το έδαφος μας όσο γίνεται με περισσότερη οργανική ουσία. Ένα τρίτο είναι να καλύψουμε την επιφάνεια όπου καλλιεργούμε, να κάνουμε μια εδαφοκάλυψη. Εμείς εδώ στο Πελίτη χρησιμοποιούμε άχυρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καζόν από το σπίτι σας, άγρια χόρτα ή ακόμα να αγοράσετε και κάποια υλικά που υπάρχουν στο εμπόριο έτσι ώστε να κάνετε εδαφοκάλυψη. Και ένα τέταρτο και πολύ σημαντικό είναι να ποτίζετε τις πρωινές ώρες στον κήπο σας έτσι ώστε τα φυτά σας να αντέξουν μέσα στη διάρκεια των ζεστών ωρών να περάσουν όσο γίνεται ανώδυνα αυτές τις δύσκολες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία.